Εντάξει, Μαρία, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και σε εσάς. Είσαι καλά? Καλά, εσείς? Το περιμένετε πώς και πώς? Ναι, ναι, είναι ένα μάτς που περιμένουμε σχεδόν όλη τη χρονιά. Επίσης, είναι ένα μάτς το οποίο θα καθορίσει και, όπως είπες, μαθηματικά την άνοδο στο πρωτάθλημα. Οπότε, περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή. Έχετε ξεχάσει τι θα πει η ΙΤΑ από την πρώτη αγωνιστική στις ΣΕΡΕΣ. Πραγματικά τον Πανσεραϊκό τον έχουμε κάνει διάσημο, γιατί τον αναφέρουμε κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που σας σκέφτεται στην πρεμιέρα. Αλλά με την αλλαγή προπονητή που έγινε και με τον τεχνικό ο οποίος βρίσκεται ακόμα κοντά σας, έχετε κάνει μια φοβερή αίτητη πορεία. Και θέλω να μου πεις, όλο αυτό το διάστημα περίμενες ότι θα είστε αυτό που είπα πριν, τρένο? Θα κερδίζετε παντού και πάντα? Ήμουν σίγουρη βασικά, και εγώ και η ομάδα μου, είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάθε μάτς το κοιτούσαμε διαφορετικά. Ήμασταν προετοιμασμένες κατάλληλα για κάθε μάτς με κάθε λεπτομέρεια, γιατί κάνουμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά όλες τις εβδομάδες. Mm-hmm. Οπότε είχα μεγάλες αυτοπεποίθησεις για την ομάδα μου ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα, όπως και έγινε. Αυτό το κερδίζω και ανεβαίνω Α1, πώς το έχεις στο μυαλό σου? Και είναι μεθαύριο, έτσι, είστε πολύ κοντά πλέον, πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Η αλήθεια είναι ότι μετά από 5 χρόνια που παίζω στην ομάδα του Ηρακλή, είναι κάτι που θα με ενθουσιάσει πολύ ιδιαίτερα. Επίσης θα δικαιώσει όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Είναι ένας σύλλογος πολύ ιστορικός και πιστεύω ότι όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει και από τη Λίνα, αλλά και από όλους εμάς, τα κορίτσια και τον coach, μας αξίζει όλη αυτή η δουλειά και όλη αυτή η προσπάθεια. Οπότε θα είναι μια δικαίωση για όλους. Και φαντάζομαι θα χαρείτε να δείτε και κόσμο του Ηρακλή να έρθει την Κυριακή να πανηγυρίσει στο τέλος μια νίκη που θα είναι ουσιαστικά η άνοδος. Θα είναι μια σπουδαία νίκη αυτή, άμα γίνει, που πιστεύουμε ότι θα γίνει. Mm-hmm. Και θα είναι ένα μάτσο το οποίο πραγματικά ο κόσμος αξίζει να δει αυτή την Κυριακή. Οπότε και το περιμένουμε. Πώς το αναμένεις το μάτς? Η ΑΕΠ Ηλίας είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να είναι καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι στο πρώτο γύρο, από ό,τι θυμάμαι, που το πήρατε με μικρή διαφορά, με 2 πόντους. Ναι, με ένα πόντο. Θεωρείς ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, έτσι? Χρειάζεται προσοχή αυτό το μάτς. Φυσικά, εννοείται πως είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα κρυθεί, πιστεύω, στις λεπτομέρειες και στο πάθος. Η Πηλαία είναι πάρα πολύ καλή επιθετική ομάδα και πιστεύω ότι είναι ένα παραπάνω κίνητρο και για εμάς να παίξουμε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ δυνατός. Mm-hmm. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που τα παίρνατε με πολύ μεγάλες διαφορές, έτσι? Ναι. Τώρα αυτά τα βράδια πώς είναι? Κοιμόμαστε αγκαλιά με την άνοδο, τι γίνεται? Εντάξει, είμαστε ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, όσο και αν φαίνεται. Ενώ οι σκέψεις που περνούν και από το δικό σου το μυαλό και από τα υπόλοιπα κορίτσια, από όλη την ομάδα. Εννοείται, έχουμε κάνει πολλά σχέδια, το περιμένουμε πώς και πώς, οπότε περιμένουμε απλά να τελειώσει ο χρόνος για να το ζήσουμε. Ήρθε η ώρα, νομίζω, γιατί το αξίζει. Ήρθε η ώρα, ναι, ισχύει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ξέρεις ότι θα υπάρξει κόσμος που θα έρθει την Κυριακή να σας δει. Μακάρι, ναι, το περιμένουμε. Με το καλό η άνοδος. Με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.